για προβλήματα που προκύπτουν στο νοσοκομείο μας εδώ και το μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουμε σαφή επιδείνωση της κατάστασης. Και θέλω να ξεκινήσω την παιδιατρική κλινική, η οποία είναι με 2 μόνιμους γιατρούς και έχει καταθέσει πρόγραμμα για τον μισό μήνα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι για κάποιες εφημερίες που μετακινούνται κάποιοι γιατροί δεν έχουν έρθει στο νοσοκομείο μας, δεν είχε εγκριθεί αυτό τώρα. Και στην τελευταία προκήρυξη που είχε πριν ένα μήνα από το Υπουργείο Υγείας, δεν υπήρχε καμία θέση για το νοσοκομείο μας, αλλά ούτε για όλη τη Λάρισα. Δεν έχουν βγει δηλαδή θέσεις σε μια κλινική που έχει 5 κενές θέσεις και υπηρετούν 2 γιατροί και καλύπτουν όλο τον νομό. Αυτό επηρεάζει και τη μαιευτική γυναικολογική κλινική, αλλά και την παιδοχειρουργική που χρειάζονται καθημερινά παιδίατρο. Και θέλω να πω, η μαιευτική έχει συνεχώς αυξάνονται οι φυσιολογικοί πακετοί και οι σειρακές, δηλαδή αυξάνεται η δουλειά της. Δηλαδή δεν είναι ένα απλό ζήτημα η έλλειψη παιδιάτρου. Εκτός ότι το καταλαβαίνετε όλοι, δεν μπορούν 2 παιδίατροι να καλύψουν τις ανάγκες, δηλαδή πόσο κουρασμένοι θα είναι για να εξετάσουν ένα παιδί. Είναι τραγική η κατάσταση. Έπρεπε τα προβλήματα να έχουν λυθεί χθες. Εδώ θέλω να πω ότι υπάρχουν ελλείψεις και σε άλλες κλινικές που τις έχουμε αναφέρει στην ανακοίνωση, όπως είναι η ογκολογική κλινική που δεν μπορεί να λειτουργήσει, έχει και εκεί 2 μόνιμους γιατρούς και που βγάζουν όλη τη δουλειά. Είναι το ακτινολογικό τμήμα, η γαστροεντερολογική κλινική, η μονάδα εντατικής θεραπείας που δεν μπορεί να λειτουργήσει και να καλύψει τις 2 μονάδες, είναι η μονάδα τεχνητού νεφρού, το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Βρισκόμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Το κτίριο, η κατάσταση είναι τραγική. Τα σανσέρ ακόμη δεν λειτουργούν. Άμα θέλετε, μπορείτε να δείτε κιόλας και το σανσέρ που είχαν κλειστεί τόσες φορές μέσα είναι εκτός λειτουργίας ακόμη.